Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Λοιπόν, παρακαλώ, λίγο ησυχία παρακαλώ. Θα ξεκινήσω συγχαίροντας το Τμήμα Τουρισμού, την Δημαρχία Τουρισμού του Δήμου μας. Όπως θα διαβάσατε, ο Δήμος παραβεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού ως προορισμός αριστείας με θέμα τον πολιτιστικό τουρισμό για την προηγούμενη χρονιά. Ο Δήμος μας βραβεύτηκε ως ο πρώτος επιλαχών προορισμός, δηλαδή ουσιαστικά ως δεύτερος προορισμός, με πρώτο προορισμό την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, που επί της ουσίας ήταν ο Δήμος της Πάτρας βέβαια, παρότι την εκπροσωπούσε ο Περιφερειάρχης. Αυτό προέκυψε από την παρουσίαση την οποία κάναν. Και βέβαια οφείλω να πω, δική μου άποψη, δική μου προσέγγιση, ότι θα έπρεπε η δική μας πρόταση να είναι πρώτη. Έτσι. Ο πολιτιστικός μας πλούτος θεωρώ ότι είναι σαφώς μεγαλύτερος. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι άλλα κριτήρια μπορούν να υπάρχουν. Πάντως πραγματικά από τις προτάσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν εκεί και των 5 πόλεων περιοχών που βραβεύτηκαν, προέκυπτε ότι είχαμε το πιο πλούσιο περιεχόμενο. Έτσι λοιπόν θέλω να συγχαρώ τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Λυκοστράτη, τον ειδικό συνεργάτη τον κύριο Βαλαχή, αλλά και την Άννα η οποία τους βοηθάει και όσους άλλους βοήθησαν σε κάθε βήμα, και να πούμε ότι ουσιαστικά με πρώτο βήμα στην προηγούμενη θητεία αυτό που ο Άρης ο Λαζαρίδης ασχολούτανε παράλληλα θα λέγαμε και με το θέμα του τουρισμού, ουσιαστικά έτσι είναι η οργανωμένη, πρώτη οργανωμένη προσπάθεια που γίνεται στη διοίκησή μας με την Αντιδημαρχία Τουρισμού, αλλά και με τα κονδύλια τα οποία ψηφίζουμε, γιατί χωρίς κονδύλια, χωρίς προβολή, χωρίς διαφήμιση δεν γίνεται τίποτα. Προχωράμε λοιπόν σε αυτή τη βάση, αναμένοντας καλύτερα αποτελέσματα.